35 εκατομμύρια views. πόσες καρδιέ έχουν ραγίσει, Είναι αρκετέ, νομίζω, και η δικιά μου έχει ραγίσει πολλέ φορέ. Γι' αυτό και έγραψα αυτό το τραγούδι. Και ρα... Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Ακριβώ. Πώ βγήκε ο τίτλο, Βγήκε μία νύχτα που ήμουν με τον παραγωγό μου, τον Ανδρέατο Γιατράκο και συνεργάτη μου. Mm -hmm. Κατά τι δύο τα μεσάνυχτα ήταν, όπου είχα πάρει ένα λευκό χαρτί και ένα στυλό και σκέφτηκα μία ιστορία που είχα βιώσει. Για ένα πρόσωπο. Και έτσι μου βγήκε αυτό το τραγούδι. Από πόσο χρόνο γράφει. Από 18-17 χρονών. Θυμάμαι είχα τα έτοιμα τραγούδια. Τα έτοιμα. Έχει γράψει πάρα πολλέ επιτυχίε για πολλού καλλιτέχνε. Θε να μα πει αναφορικά για κάποιου. Είχα την ευλογία να γράψω για πάρα πολλού μεγάλου καταξιωμένου καλλιτέχνε. Αναφέρω τον κύριο Πασχάλη Τερζή, τον Νότιτο Σφακιανάκη, ο Σταμάτη Ογονίδη, που θαυμάζω από παιδί και τον αγαπώ και είναι και μου. Ο Διονύσης ο Σχυνάς, που έχουμε κάνει το είμα ακόμα παιδί. Μια και αναφέρθηκε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, έχει κάνει εξαιρετικέ δηλώσει για σένα, όπω ότι είσαι ο... ταλαντούχο παιδί. Τεράστια τιμή όταν ο φάρο του ελληνικού τραγουδιού μιλάει με αυτόν τον τρόπο για σένα και σου πλέκει εγκόμιο. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό παράσημο για ένα δημιουργό, Παύλα Ερμηνευτή και ιδιαίτερα νέο. Θέλω να μου πεις το κεφάλαιο στη ζωή σου, σταμάτης γονίδης. Ο Σταμάτη ο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είναι δάσκαλο, είναι μια σχολή που όλοι οι τραγουδιστέ την έχουν μελετήσει στο χώρο μα. Και νιώθω ευλογημένο που είναι ακόμη στη ζωή μου και έχει γίνει κουμπάρο μου, με έχει παντρέψει, μου έχει βαφτίσει το γιο. Θυμάσαι <Τι> όμω όταν σε πήρε τηλέφωνο και σε άφησε τη γυναίκα σου, ναι. τη Θαλιάνα. Ήμουν στον κινηματογράφο με τη Θαλιάνα και βλέπω στο κινητό σταμάτη γονίδη. Λέω αγάπη μου, πρέπει να φύγω. Πού θα πα, Πάω στο σταμάτη. Ποιο σταμάτη, το γονίδι, είδα κλείσει, πρέπει να πάω στο σταμάτη. Τέλο. Και σηκώνομαι και φεύγω από το σινεμά, βέβαια με ωραίο τρόπο, χαμογέλασε και εκείνη. Γι' αυτό και είδα ότι έχω έναν άνθρωπο που αγαπάει τα θέλω μου και έτσι προχωρήσαμε. Πόσο καιρό βγαίνατε και την άφησε στο σινεμά μόνο. Βγαίναμε κανένα εξάμηνο. Είστε πάνω από 10 χρόνια μαζί. Έχετε ένα αγγελούδι, ένα αγοράκι και περιμένετε εσεί και το δεύτερο. Και περιμένουμε και το δεύτερο. Πότε με το καλό. Νομίζω το Νοέμβρη. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε, βρε στη Ιθαλιάνα. Ότι αποδέχτηκε αυτό που κάνω, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο για μια κοπέλα και γενικά για ένα σύντροφο. Όταν είσαι στα φώτα, αφιερώνει όλη σου τη ζωή ε, ανάμεσα σε κόσμο, καταλαβαίνει ότι είναι και πολύ πειρασμοί. Έντονε εκδηλώσει θαυμασμού θέλω λίγο έτσι να, μου... να έχει το μυαλό σου να μου πει. Θυμάμαι ένα κορίτσι πολύ πολύ νέο να σπρώχνει την πόρτα του καμαριού μου και να μπαίνει μέσα και να σπρώχνει και εμένα και να γδύνεται απότομα. Ένιωσα πολύ άσχημα και. Τι έκανε. Τη είπα να βγει έξω. Και μου λέει, μην μου μιλά έτσι, λέει. Ε, είναι χειρότερο αυτό. Βγες έξω, τη λέω από εδώ μέσα. Βγες έξω τώρα, τι είμαι εγώ. Από άντρα, αμυντική πρόταση. Από άντρα έχω νιώσει μέσω διαλόγου να θέλει να ψαρέψει εάν εγώ θέλω να γίνει το οτιδήποτε. Και αυτό σεβαστώ. Κάθε άνθρωπος έχει τις προτιμήσεις του. Εγώ ας πούμε έχω άλλες προτιμήσεις. Μου αρέσουν οι γυναίκε. Πε μου, τι πρέπει να κάνει ένα άντρα σήμερα, για να λέμε ότι είναι ένα άντρα παλαιά κοπή. Ένα από τα χαρακτηριστικά που πιστεύω ότι πρέπει να έχει, είναι να έχει τη γυναίκα του, τη σύντροφό του, Βασίλισσα. Απαγορεύεται η γυναίκα να πληρώνει οπουδήποτε. Η γυναίκα ομορφαίνει περαιτέρω το χώρο, ομορφαίνει και τον άντρα, τον τιμάει. Και πρέπει εκείνο να τη τα παρέχει όλα. Είσαι λαϊκό παιδί. Είμαι απόλυτα λαϊκό άνθρωπο. Είμαι ένα παιδί που δεν έχει αλλάξει καθόλου από την πρώτη στιγμή της καριέρας του μέχρι και τώρα. Μένω στο ίδιο μέρος που έμενα, στο Κερατσίνι, που είναι λαϊκή περιοχή και έτσι θέλω να συνεχίσω.